Με τον αριθμό των κρουσμάτων να καλπάζει, την ανοσία από την τρίτη δόση να αυθύνει και τη σύγχυση για την τέταρτη δόση να διονγκώνεται, σήμερα από την Κρήτη ο Υπουργό Υγεία εμφανίστηκε καθησυχαστικό, εμένοντα τι συστάσει. Προφανώ υπάρχει σύσταση στου πολίτε να τηρούν τα μέτρα και ειδικά οι ευάλωτε ομάδε και να φορούν τη μάσκα, όχι ω υποχρέωση πια, αλλά όπου αισθάνονται ότι υπάρχουν κλειστοί χώροι και συνοστισμό. Αλλά από εκεί και πέρα και οι διασωληνώσει, αλλά ακόμα και οι απλέ νοσηλεύσει που αρχίζουν να αυξάνουν, δείχνουν ότι δεν θα έχουμε ιδιαίτερη πίεση το καλοκαίρι. Μετά το άνοιγμα τη πλατφόρμα για την τέταρτη δόση στι ηλικίε από 30 έω 59 ετών απουσία επιστημονικών κριτηρίων και τις εκ των που δόθηκαν κατά τη διάρκεια της χθεσινής έκτακτης ενημέρωσης, ο κύριος Πλεύρης τόνισε ότι η κυβέρνηση από εδώ και πέρα θα κινηθεί μακριά από υποχρεωτικότητες, καθώς όπως είπε έχουμε μπει σε μια λογική συνύπαρξη με τον κορονοϊό. Γενικώ θέλουμε να αποφύγουμε τι υποχρεωτικότητε από εδώ και πέρα. Έχουμε μπει σε μια άλλη λογική να συνεπάρχουμε με τον κορονοϊό υπό την έννοια ότι πάμε σε πιο στοχευμένα μέτρα, αλλά προφανώ βάσει τη επιδημιολογική κατάσταση, αν χρειαστεί από το Σεπτέμβριο και μετά, θα πάμε σε στοχευμένα μέτρα. Επειδή δεν υπάρχουν ασφαλή στοιχεία, γιατί ακριβώ έχει εμβολιαστεί λιγότερο κόσμο στι νεότερε ηλικίε για τέταρτη δόση, δεν μπορούσε η Επιτροπή να το πει ως όσο θα στοιχεία, ενδεχομένω να πάμε και στη σύσταση. Αναφορικά με την εχμηρή κριτική τη αντιπολίτευση που έκανε λόγο για θυσία των μέτρων στο βωμό του τουρισμού, ενώ οι σκληροί επιδημιολογικοί δείκτες επιμένουν, ο κύριος Πλεύρη έδειξε το παράδειγμα άλλων ευρωπαϊκών χωρών, ενώ επεσήμανε ότι πλέον η μετάδοση δεν γίνεται σε κλειστού, αλλά σε ανοιχτού χώρου. Όλε οι ευρωπαϊκέ χώρε ακολουθούν ίδια πολιτική. Μάλιστα, η χώρα μα είναι η τελευταία που κάνει άρση μέτρων. Άρα, το επιχείρημα ότι το κάναμε για τον τουρισμό δεν ευσταθεί, γιατί και χώρε τη Βόρεια Ευρώπη που δεν εξαρτώνται από τον τουρισμό έχουν άρρητα μέτρα. Μα λένε λόγου χάρη να επαναφέρουμε τη μάσκα ω υποχρεωτική στου κλειστού χώρου. Η μετάδοση αυτή τη στιγμή και στο δικό σα το νησί δεν γίνεται στου κλειστού χώρου. Γίνεται στου εξωτερικού χώρου όπου κατά βάση νεολαία αλλά και όλο ο κόσμο βρίσκεται έξω και διασκεδάζει. Πάντω, τα αργά αντανακλαστικά του Υπουργείου Τουρισμού αναφορικά με τα ξενοδοχεία Καραντίνα στην Κρήτη, τη στιγμή μάλιστα που οι ροέ των τουριστών έχουν αυξηθεί, προκάλεσαν προβληματισμό στου κόλπου των ξενοδόχων. Η καραντίνα είναι καραντίνα μικρής διάρκειας πλέον. Με τον κορονοϊό το έχουμε σε περιπτώσεις όπου θα υπάρξουν ασθενείς που ενδεχομένως θα τελειώνει η κράτησή τους και θα πρέπει να δοθεί το δωμάτιο. Ουσιαστικά αυτό είναι μόνο να ρυθμιστεί γιατί η, άλλη, η όλη καραντίνα μπορεί να γίνει στα υπάρχοντα ξενοδοχεία. Είμαστε σε συνεννόηση με το Υπουργείο Τουρισμού, το χειρίζεται ο Υπουργό Τουρισμού αυτό, αλλά σε γενικέ γραμμέ θεωρούμε ότι το πρωτόκολλο θα πάει πολύ καλά και να σκεφτούμε ότι η αύξηση των κρουσμάτων σε μεγάλο βαθμό είναι γιατί έχουμε και αυτή τη στιγμή μεγαλύτερη μεγαλύτερο πληθυσμό στη χώρα μας ακριβώς γιατί έχουμε και πολλούς τουρίστες.